το φουρόσουλο. Είχα πατήσει το πατήσει. Λοιπόν, σαν να δείσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο να μας πει λιγάκι για την εξέλιξη που έχουμε όσον αφορά τις ανακριτικές διαδικασίες. Γιατί τι προκάλεσε αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στην Εύβοια. Δείχνουν σύμφωνα με τα στοιχεία εμπρισμό, Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ναι. Καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ότι στη θέση Καμπιά εκεί απέναντι από το χωριό Πλατάνα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ναι. Η φωτιά φαίνεται να είναι οριοθετημένη, πάντα επικίνδυνη αναφέρουν οι εξωματικοί του περιοριστικού σώματος. Έχουν φτάσει να φανταστείτε και 100 άτομα της ΕΜΑΚ Αθήνας και Θεσσαλονίκης που έχουν μπει μέσα στην γνωστή χαράδρα που είναι, χωρίζει το χωριό Πλατάνα εκεί με το Μακρυμάλι, προκειμένου να σβήσουν και τα τελευταία καντιλάκια. Όλα τα αέρια μέσα κάνουν διαβροχή από χθες το μεσημέρι, ακόμα και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας. Όσον αφορά αυτό που λέγατε, από ό,τι φαίνεται, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, να πούμε ότι την πρώτη στιγμή έφτασαν εκεί 3 κλιμάκια, έχουν μπει στη διαδικασία και έχουν ακόμα και 3 υπόπτους για τον εμπρισμό στην Εύβοια. Ναι. Έχουν εντοπίσει στοιχεία εμπρισμού από πρόθεση σε 3 διαφορετικά σημεία που προκάλεσαν εισάρτημες ανεξάρτητες αιστείες φωτιάς στο καταφύγιο της Αγγλίτσας κοντά στη Μονή Μακρυμάλι. Είναι το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης στην κεντρική Εύβοια. Το συγκεκριμένο σημείο απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρα από το χωριό Μακρυμάλι. Έχουν εντοπίσει 3 σημεία εκδήλωσης της πυρκαγιάς σε μια απόσταση 100 μέτρων το ένα από το άλλο. Κοντά στον δρόμο, και το ένα μάλλον είναι κοντά στον δρόμο, και δύο ακόμη είναι 20-30 μέτρα εσωτερικά σε δασόδη περιοχή. Εκεί φαίνεται να έχουν εντοπίσει ίχνη καύσης, στουπιά, πλαστικά μέρη μπιτονιών, ενδεχομένως με έφλεκτο υγρό, συσσωρευμένη καύσιμη ύλη, δηλαδή κλαδιά, ξύλα, και κάποια φιαλίδια βέβαια υγραερίου, τα οποία όμως δεν έχει διαπιστωθεί αν σχετίζονται με την εμπριστική ενέργεια. Ναι. Έχουν λάβει τουλάχιστον 25 καταθέσεις κατοίκων. Αναφέρουν κάποιες ύποπτες κινήσεις ενός ατόμου με μοτοσυκλέτα και ενός ακόμη με αυτοκίνητο στην περιοχή. Χωρίς προς το παρόν βέβαια να έχουν ακόμα δώσει στοιχεία ταυτότητας των συγκεκριμένων οχημάτων. Συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις, προσπαθούν να εντοπίσουν κάποια στοιχεία αυτών των οχημάτων. Έχουν σχηματίζοντας μάλλον αυτό το πιθανό προφίλ του εμπριστή, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις έχουν φτιάξει αυτό το κύκλο των 3 υπόπτων που λέγαμε νωρίτερα. Μάλιστα, έχουν εξετάσει αυτά τα άτομα σε ερωτήσεις για το πού βρίσκονταν την κρίσιμη ώρα έναρξης της πυρκαγιάς. Έχουν παρουσιάσει άλλους που παρουσία σε άλλες περιοχές της Εύβοιας. Κάτι το οποίο βέβαια εξετάζεται αν μπορούν να το πετύχουν βασικά ή όχι. Και να μας υπόψη και ο 33χρονος που είχε συλληφθεί, αν θυμάστε, πέρσι ως υπεύθυνος. Ναι, για τη φωτιά. Που ήταν στο Κοντοδεσπότη τελευταία, για τη μία καταδικάστηκε και μάλιστα αφέθηκε ελεύθερος εξαιτίας ψυχολογικής. Πάντως, Παναγιώτη, ξέρεις τι δεν έγινε εκεί. Δεν υπήρχε ψυχολογική παρακολούθηση, εξ όσων μαθαίνουμε, να τον έχουν αυτόν τον άνθρωπο κάτω από στενό μαρκάρισμα, θα λέγαμε, μην τους ξεφύγει πάλι. Τέλος πάντων, λοιπόν.